τη σεζόν και του καλοκαιριού, Βασίλη. Pop. Τελειώσαμε. Ναι. Τελευταία οχτάδα πριν το Final Four και τη Evolution. Έχουμε ήδη το Final Four περίπου 3-4 ναι. Της Development. Άλλο ένα παιχνίδι έχει μείνει για τη Master και αυτή η Final Four. Και τώρα έχουμε τα τέσσερα ζευγάρια μας και στην Evolution. Είσαι προετοιμασμένος, Λιθό? Είμαι πολύ ευδιάθετος σήμερα. Πάρα πολύ. Έχουν πάει ωραία τα πράγματα σήμερα. Ναι, αλλά ήρθες και μας έκανες γκρίνια ότι ήρθες. Άλλο αυτό. Είπα κάτι τώρα που άκουσα στο. Τέλος πάντων. Πες μας λίγο. Τι κακό σε βρήκε. Θα σας πω, επειδή είμαι θετικός άνθρωπος, ότι μου φτιάχνουν τη διάθεση μικρά πράγματα, όπως το καλύτερο φαγητό του καλοκαιριού που είναι τα γεμιστά. Έφαγα ένα πριν έρθω, θα φάω δύο αφού γυρίσω. Η ζωή είναι πολύ καλή. Αυτό. Προχωράμε. Ωραία. Λοιπόν, ας μην πλατιάσουμε πολύ. Έχεις δίκιο, ναι. Έχει πολύ ζέστη σήμερα. Είμαι από το πρωί στους δρόμους. Θέλω να πω τον πόνο μου λίγο για την ΔΔΕ. Την έχω πει σε όλο τον κόσμο. Σας παρακαλώ πολύ, εάν κάποιος εργάζεται σε αυτή την υπηρεσία, θα ήθελα να με βοηθήσει και κάπως να αλλάξει το όνομα που παρόχω στο σπίτι μου. Σας παρακαλώ, προσπαθώ μία εβδομάδα, δεν καταφέρω να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους. Εάν ακούσει κανείς αυτή την έκκληση, θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου. Ευχαριστώ. Είπαμε τον πόνο μας. Ναι. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο μια περασματική στους 16 για να δούμε πώς βρέθηκαν στους 8 και μετά θα πούμε τις απόψουλες μας για τα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν. Για πάμε. Ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνα. Αυτό είναι που θα μου λείψει, Βασίλη μου, γιατί αισθάνομαι βασίλισσα σε αυτά τα podcast. Με βάζετε όλοι και ξεκινάω πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Λοιπόν, ODB Άνω Λιώσια. Ξεκάθαρο φαβόρι έγινε τελικά. Ναι. Δηλαδή ODB από το πρώτο μάτς είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Ψιλοσβήσαν ας πούμε στο τέλος και μαζεύτηκε λίγο η διαφορά, αλλά δεν ταράχτηκαν καθόλου από τα Λιώσια. Στο δεύτερο ειδικά κάνανε το 2-2 όπως το λένε. Είδαμε αντίσταση. Δεν είδαμε. Ναι, πίστευα ότι τα Λιώσια λίγο κάπως θα βγάλουν αντίδραση, θα βγάλουν ένα νεύρο. Ίσως είχαν αδειάσει από το μάτι του Δαλάη Κλάμα να ήταν μέχρι εδώ. Χτύπησε και ο Δήμας, χάσαν και το Δήμα. Είναι πολύ σημαντική η απώλεια. Αλλά η ODB ήταν η καλύτερη ομάδα και βρέθηκε δικαίως στην οχτάδα. Κοίτα, το παλέψανε τα Λιώσια. Δηλαδή, στο τέλος ξεφεύγει η διαφορά, πάει, ανοίγει πολύ και το μαζεύουνε. Αλλά στο δεύτερο, νομίζω ότι είναι αυτό που λες και εσύ. Ότι πέραν ότι η ODB ήταν καλύτερη ομάδα, μοίρασαν πολύ ωραία και το χρόνο και το σκορ. Οπότε. Ρε εσύ, εμένα αυτό που είδα λίγο, γιατί είδα τα βίντεο μετά, νομίζω ότι η ODB παίξανε τόσο όσο χρειάστηκε. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είδα κάποια αντίδραση. Δηλαδή, τους επέτρεψαν η ODB να μαζέψουν, ας πούμε, λίγο τη διαφορά. Δεν ένιωσα ότι είχαν κάποιο άγχος. Εντάξει. Okay. Αυτό το 3 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο τα Λιώσια ήταν λίγο κάπως. Ναι, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Okay, δεν πειράζει. Καλή πορεία. Ναι, εννοείται, μια χαρά. Έτσι. Κάνανε και την ανατροπή του στο προηγούμενο. Μέχρι εδώ που φτάσανε, μια χαρά. Οι ODB συνεχίζουν. Έτσι κι αλλιώς από την αρχή τη καλοκαιρινή σεζόν ξεχώριζαν οι ODB. Δηλαδή θα ήταν. Συμφωνώ. Νομίζω θα ήταν έκπληξη να μείνουν τόσο νωρίς εκτός. Κολιτσάνι Titans. Ναι, εντάξει, δεν ξημερώνει, είπαμε κάθε μέρα τα γιανιού. Κάνεις το σταυρό σου, εσύ. Okay, ο Παπαδόπουλος έλειψε, γιατί έχει μπει φαντάρος. Ο Μανός, ναι. Άμα δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσουμε. Για δεύτερη φορά το αν λέμε. Αν το είχα το άγχος. Οπότε οι Titans 2-2, χαλαρά. Να τελειώνουν, πώς το λένε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε, να πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν καθόλου τον ρυθμό οι Κολιτσάνοι. Κατέβηκαν, τα παίξαν τα μάτσα όμως προς τιμήν τους. Συμφωνώ, να τα πω, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Γιατί είχαν δυσκολίες γενικότερα. Στο πρώτο, ας πούμε, ήρθε ο πέμπτος μετά από πόση ώρα, γιατί ήταν δουλειά που ήταν σκαστός και δεν ξέρω ναι, τι. Ναι, ναι. Τα βγάλαν όμως τα παιχνίδια τη σειρά. Οκ, οι Titans όμως. Τόσο όσο. Ναι. Σοβαροί όσο πρέπει κτλ.
Εντάξει. Ήτανε χαλά. Οι Titans βασικά βοηθήθηκαν σε αυτή τη διασταύρωση γιατί δεν χρειάστηκαν να πιεστούν και ιδιαίτερα. Οπότε να έχουν περισσότερη ενέργεια για τα μάτς που έρχονται στην πορεία. Έχεις να πεις εσύ κάτι πάνω σε αυτό? Θέλω να δώσω κι εγώ μπράβο στους, στο Κολιτσάνι που κατέβηκε στο δεύτερο μάτς παρά τη διαφορά, παρά τις απουσίες, παρά. Αξίζει να το πούμε. Βεβαίως, εννοείται. Τα επιβραβεύουμε αυτά. Mm. Brothers United St. Pauli. Το πρώτο μάτς έληξε ισοπαλία. Ναι, ήταν ένα Βιέννα για μένα. Ήταν Λεμονίδης Βιές Κουντουζής. Ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη για εμένα που είδα ότι στο πρώτο μάτς ότι οι St. Pauli τους χτυπήσανε και τους ανταγωνιστήκανε τόσο πολύ. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω αλήθεια. Ναι. Με χαροποίησε πολύ το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Δηλαδή η ποιότητα σε κάποιες μονάδες των Brothers United και ίσως και η διαφορά κατηγορίας φάνηκαν στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή πήρανε μια διαφορά, τη διατηρήσανε και τους πήγε παρακάτω. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ανανέωση της St. Pauli, εάν γίνουν και κάποιες μικροπροστίκες στο χειμερινό, θεωρώ ότι θα την πάει αρκετά μακριά στην κατηγορία. Δηλαδή έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Το ακούω, το θεωρώ ακούω. Θεωρώ εγώ. Κοίτα, για μένα το match τελειώνει μέσα σε εισαγωγικά στο 7-25 τη δεύτερη περίοδου. Mm-hmm. Εκεί νομίζω καθαρίζει από ένα σημείο και μετά. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στους St. Pauli από το πουθενά, το είχαμε πει και άλλη στιγμή. Κάνουν αυτή την πορεία στο Summer χωρίς να το περιμένει κανείς όμως. Κανείς. Ναι, αθόρυβη η πορεία. Αλλά σου ξαναλέω, αυτό που έχω δει εγώ γενικότερα, είτε στη regular είτε μετά στα playoff, βάζουν καλές βάσεις. Δηλαδή πιστεύω θα είναι ένας καλός χειμώνας για τη St. Pauli. Εάν βρει μια-δυο προστικούλες, λίγο έτσι ξέρεις να. Έγινε η αρχή τώρα. Ναι, να την τραβήξει. Brothers United. Ναι, στην οκτάδα, περίμενα να τους δούμε και όντως τους βλέπουμε. Βελούδινα σφυριά, Χοτζόν αντάρτες. Ποιο ντέρμπι το πρώτο, αν μπορούμε να το πούμε λίγο ντέρμπι. Πιο κοντά. Ναι, το δεύτερο χαθήκαμε. Δεν ξέρω τώρα τι έφταξε. Ήταν τόσο άστοχη η Hot Zone, ήταν τόσο σφιχτή στην άμυνα τα σφυριά, αλλά σκόραν όμως και όλα τα σφυριά. Δηλαδή βάλανε 95 πόντους, άλλοι βάλανε 55. Υπήρξε χαοτική διαφορά. Όταν έχεις τρεις παίχτες με πάνω από 22 πόντους. Αυτό νομίζω το κρίνει. Με βάση την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού, γιατί η Hot Zone δεν είναι. Είναι σκληρή ομάδα. Παίζει και την άμυνά της, είναι δυνατή στα μαζαρίσματά της. Της αρέσουν δηλαδή αυτά τα παιχνίδια. Πίστευα ότι θα παλέψουν το ίδιο και το δεύτερο. Δηλαδή, εδώ δεν το περίμενα ότι θα δούμε τόσο μεγάλη διαφορά να πάρουν ασφαλείας ή τα βελούδινα σφυριά. Ναι. Πίστευα ότι θα τους περάσουν στο τέλος, αλλά θεωρούσα θα είναι πιο δύσκολο το έργο του. Σαν να αδειάσαν Hot Zone στο δεύτερο παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο, ίσως. Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι. Ενώ πίστευα ότι θα το χτυπήσουν περισσότερο. Περίμενες ένα κοντάκι συν 10, συν 9, κάτι τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου, ότι. Πάμε. Και άμα μας βγήκε. Ναι. Τώρα εδώ πέρα δεν γυρνούσε αυτή η απόσταση που δημιουργήθηκε. Δυστυχώς. Να δώσουμε τα εύσημα στα βελούδινα σφυριά που το καθαρίσαν έτσι στο δεύτερο. Ναι, και να πω για τους Hot Zone ότι είναι από τις ομάδες που ήρθαν τώρα στη διοργάνωση. Έχουν αυτό το τσαγανό, αυτή την αθλητικότητα, αυτή τη γκάβλα, να το πω έτσι. Κόφτο διαμαντή. Που θέλουμε στη διοργάνωση και για το νεαρό της ηλικίας τους και αυτά. Και θεωρώ ότι θα δούμε και από αυτούς καλά πράγματα σε ένα κανονικό πρωτάθλημα, μεγάλο εννοώ αγωνιστικών σεζόν. Ναι. Γιατί μαζεύονται κι εμείς. Ναι. Έχουν πολύ, πολύ, πολύ καλά δείγματα οι Hot Zone. Προχωρώ στην δίπλα στήλη, όπου έχουμε Most Wanted. Πες τα, εσύ. Και Γκράν Μαγκάρια. Όλο δικός. Τι να πω, εντάξει. Το match πήγε derby. Συγγνώμη, πνίγηκα. Τι λες από μέσα σου. Τους μνήξαμε. Το μάτς πήγε ντέρμπι και στα δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι δεν είχε πολύ
καλές βραδιές ο Αντρέας. Οχ, φούπο. Θεωρώ ότι εκεί λίγο ήταν η μεγάλη... Τι βάζεις τώρα το μαχαίρι στην πληγή. Η μεγάλη διαφορά. Τα μανάρια ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένα από εσάς. Πιο αποφασισμένα. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, εγώ που έβλεπα το live, το score, ήταν γενικότερα πάντα μπροστά. Τα το μαζέψαμε στο τέλος. Το ίδιο ακριβώς όμως έγινε και στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή είχαν μια διαφορά σταθερή και εσείς ήσασταν, το παίζατε εκεί λίγο ισοπαλία, λίγο ένα πίσω, ένα μπροστά. Ποτέ όμως δεν δώσατε την αίσθηση ότι μπορείτε να τους περάσετε. Συμφωνώ. Θεωρώ. Μήπως ήταν και κανένα τρίκ τελικά του αρχηγού Σάκη Καραμασιώτη, γιατί από ό,τι έμαθα είχε κλείσει κάτι εισιτήρια για Μυτιλίνη και για να μην βρεθεί εκτός σπιτιού και γυρίσει στη μάνα του, το χτίσε έτσι για να μην χρειαστεί να προχωρήσει παρακάτω. Δεν ξέρω. Εγώ τροφή διασκέψη δίνω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα μανάρια και χωρίς τον τζίγκο τα κατάφεραν. Ισχύει. Έτσι, το σύνολό τους και όλη αυτή η ενέργεια που βγάζουν με το παιχνίδι τους, τους δικαίωσε και είναι στην οκτάδα. Θες να μας πεις εσύ τι σας δυσκόλεψε όταν τελείωσε, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Ναι. Πες μας, να μιλήσω σαν τρίτος. Ναι, μια γενική εικόνα θέλουμε. Το πρώτο μάτς είναι ωραίο. Κοντινό, έτσι, με τα τρίποντά του, με τα μανάρια να ξεφεύγουν κτλ. Το δεύτερο μάτς είναι να πάρει ένα κολλήριο speaker, ένα κολλήριο αυτός που κάθε γραμματέα και ένα κολλήριο γιατρός και να τα διάσουν στο ένα μάτι και στο άλλο. Αυτό είναι το μάτι. Δεν βλέπετε καθόλου όμως. 20 πόντους νομίζω στο τρίτο δεκάλεπτο, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Σαν τρίτος το θέμα δεν ήταν καθόλου καλό. Η μία ομάδα ακύρωνε την άλλη. Αξίζουν συγχαρητήρια στα μανάρια για την άμυνα που έπαιξαν. Γιατί το είπε και ο Τάσος Καμπόλης ότι δεν έχει κρατήσει κάποιο άλλο στους most wanted τόσο χαμηλά. Από την άλλη θα σου πω ότι και τα όπλα του Most Wanted δεν ήταν σε καλό επιθετικό βράδυ. Έτσι νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Είχαν κάποιες ατυχίες, τραυματίστηκε ο Ντάνασης. Αλλά γενικά νομίζω στο τέλος το ένιωθες ότι ήταν πιο αποφασμένα τα μανάρια. Δηλαδή υπήρχε, το βάρος ήταν προς τα εκεί. Θα συμφωνήσω, ήταν και από τον πάγκο υπήρχε μια έτσι λίγο όθηση. Ναι, παραπάνω. Κόσμος παραπάνω, φωνές. Εσείς ήταν λίγο πιο χαλαρά, λίγο... σκεπτικιστές, λίγο έτσι, με το χέρι στο πηγούνι αυτό. Τέλος πάντων, okay, είπαμε, στα διπλά μάτς περνάει πάντα η καλύτερη ομάδα. Συγχαρητήρια στα μανάρια. Τίποτα. Δεν είναι νοκάουτ έτσι, να είσαι σε μια καλή μέρα ή να βρεθεί ο άλλος σε μια κακή μέρα. Στα διπλά θα περάσει ο καλύτερος, καλός κακός. Κολέκτος, ελιτήρι. Ήτανε ντέρμπι. Και τα δύο παιχνίδια τους πήγαν εκεί στους 6-7-8 πόντους. Ήταν αρκετοί όμως για να δώσουν το εισιτήριο στους Collectors. Συμφωνώ. Ήταν δύο ομάδες που μοιάζανε, τα είχαμε πει. Οι λεπτομέρειες κρίνανε το αποτέλεσμα. Λίγο κάποιες επιθετικές επιλογές, λίγο κάποιες βολές, ίσως κάποια λάθη που μπορεί να γίνουνε. Όλα, κάποια όλα, τρίποντα όλα. Στο τέλος του δεύτερου. Ναι. Όλα αυτά δώσανε την πρόκριση στους Collectors. Έμειναν πιστοί οι ελιτήριοι βέβαια στο πλάνο τους. Ότι αν είναι να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε με το μπάσκετ αυτό που ξέρουμε. Του Νίκο να τη διαχείριση, όλα αυτά που respect που καταφέρνει και βγάζει εις πέρας και ελέγχει όλες αυτές τις προσωπικότητες. Αλλά οι Collectors νομίζω κυριάρχησαν κυρίως στη ρακέτα. Ναι. Και γι' αυτό πήραν το εισιτήριο για την οκτάδα. Τι πιστεύεις εσύ? Κοίτα, το πρώτο μάτι ήταν κλειστό και σκληρό. Δηλαδή είχαμε πολύ physical game, ανέβηκε με το score, αλλά ήταν πολύ αμφίροπο το πράγμα. Στο δεύτερο έχουμε πάλι το ίδιο μέχρι το 30-35 και μπαίνουν κάποια μακρινά σούτα από τους Collectors. Θα πω το εξής, που είναι λίγο πιο μπασκετικό. Νιώθω ότι όταν ξέρει ο αντίπαλος ότι μια ομάδα έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη ρακέτα, ίσως και υποσυνείδητα να μαζεύεται και να κλείνει προς τα μέσα. Αυτό αν έχεις κάποιους σχετικά καλούς σουτέρ, που έχουν καλούς σουτέρ οι Collectors, θα τον εκμεταλλευτούν και θα στιμωρήσουν από εκεί. Γιατί ξέρεις, το περιμένεις από τη μία, την παθαίνεις από την άλλη. Αυτό είδαμε νομίζω στο τέλος. Βάλανε κάποιο σουτ και ο Αγγελομάτης και ο Κούδας έβαλε κάποια τρίποντα. Χάρηκα που μαζεύτηκαν. Άμα βάζει τρίποντα ο ψηλό σου, εντάξει. Τα χρυπούτα σου τάρι. Καταλαβαίνω. Ναι.
Ρε παιδί έχει μου, δεν τον έχει τον κούδο όμως για να έρθει να σου βάζει τρίποντα. Ναι, δεν θα σου βαρέσει 10 τρίποντα, αλλά έχει καλό σου. Αυτό, αλλά ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτός, είναι ψηλό σίγουρο ότι θα την πάρει την πρόκληση. Ναι. Μα αυτή είναι να το λέω. Χάρηκα που τους μάζεψε. Δεν θα πω Φίγκο, γιατί δεν είναι καλή μέρη να λέμε το όνομα του Φίγκο. Γενικά. Ο Νίκονας, χάρηκα που τους. Εντάξει, ξέρω ότι δεν ήθελε, ήθελε να μαζέψει κι άλλους, αλλά είδα δύο οχτάδες που είναι καλός αριθμός. Εντάξει, ναι, θα το ναι, κάνουμε. Ναι, ναι. Μπράβο τους για την πορεία. Μπράβο και στους κολέκτορες που βγάλαν μια δύσκολη σειρά και ψηθήκαν για τη συνέχεια. Mm-hmm. Πιστόλια Gunners. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι δείχνουν να έχουν τον έλεγχο οι Gunners και είναι σε κάποια φάση ο Λιόλιος και λέει θα παίξω λίγο. Ναι. Γιατί εντάξει, ίσως δεν πολύ ψήρωμαι να φύγω διακοπές ακόμα. Μπαίνει, βάζει, βαράει αυτά και σκέφτεται με τα 5, τα βάζει, γυρνάει το μάτς 68-65. Τώρα το τρίποντο βέβαια είναι ανοιχτή υπόθεση, ορθάνοιχτη, εύθραυστο, γυρνάει ναι, ναι. Με τα πάντα όλα. Στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ είναι ντέρμπι, εγώ θα πω την αίσθηση ότι υπήρξε μία αψιμαχία στο ημίχρονο στους Gunners, δηλαδή ψηλό υπήρχε ξεσύγκρουση, που θεωρώ ότι εκεί χάλασε το μυαλό τους και δεν πιστεύω ότι μετά από αυτό μπορούσαν να πάρουν την πρόκριση. Δηλαδή έχουμε δει τους Gunners να είναι σφιχτή, να είναι γροθιά, να είναι ομάδα και ίσως αυτό επειδή δεν έχουμε ξαναδεί τους Gunners να έρχονται σε μια αντιπαράθεση. Δεν έγινε κάτι ρε παιδί μου ναι, το ναι, τόσο ναι. Σοβαρό, αλλά για μια ομάδα που δεν την έχει συνηθίσει, που είναι πάντα συμπαγής, εγώ σαν τρίτος που είδα παίξω, κλωτσάει. Ναι, θεώρησα ότι δεν θα καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή. Όντως, δεν συνέβη αυτό, τα πιστόλια είχαν τον έλεγχο. X-Factor για μένα ο Ιωαννίδης, τα πράγματα που κάνει ο τύπος ναι, είναι και χτυπημένος καλώς, έτσι είχε διάστημα. Είναι φοβερός. Είναι, κάνει και φανερά πολλή δουλειά και αφανή πράγματα. Ναι, ήτανε καλή, δηλαδή σε συνδυασμό με όλα αυτά, δικαίως πήρανε την πρόκριση για τους 8. Αυτό, εκεί λίγο εγώ θέλω να σχολιάσω λίγο τους Gunners, ότι ίσως εκεί λίγο κλονίστηκε η ταυτότητά τους, γιατί οι Gunners, παιδί μου, εντάξει, μπορούν να τα γυρίσουν αυτά τα μάτς. Τα έχουμε δει πολλές φορές, θα τα ξαναδούμε σίγουρα, είναι δεδομένο. Απλώς εγώ σου λέω ότι η αίσθησή μου ήταν στο ημίχρονο ότι εκεί σταμάτησα να πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά, όπλα βγήκανε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Ναι, η φωτογραφία, όποιο και να είναι. Ναι, τα χεράκια τα είδαμε ούτως ή άλλως. Και τα πιστόλια είναι στην επόμενη φάση. Έχεις να πεις κάτι? Νομίζω με κάλυψες. Πλήρως. Πλήρως. Εντάξει. Μίνο Εσπρέσο, φέλα, ξεκίνα λίγο εδώ. Δύο πολύ ωραία παιχνίδια, επιθετικά όπως τα περιμέναμε. Ναι. Ψηλό σκορ, τρίποντα, δίποντα, τρεξίματα, πολύ ωραία. Δηλαδή για έναν τρίτο είναι ό,τι πρέπει αυτό το μάτς. Στο δεύτερο μάτς μου έκανε εντύπωση το εξής. Ενώ Κοροπούλης και Νομικός δεν βρίσκονται σε καλό βράδυ, έχουν βάλει 2 στα 11, 2 στα 10, κάτι τέτοιο. Βγαίνει ο Νίνος, δίνεται. Τι να τώρα. Στεφκάρι. Όχι, δεν στεφκάρι. Yeah. Τώρα να το πω αυτό. Σαν κάποιον καλό παίχτη των 80's, δεν θα πω αυτό. Κάποιον άλλο χασμιρό μου είναι η Ιεροσυλία, να το πω. Γιατί, όχι, πες το. Τώρα να το πω σαν τον Τζόρνταν στα 80's. Ναι, ναι, γιατί. Το είπα. Γιατί, εντάξει. Το είπα. Δεν είπες καμπούρι, Τζόρνταν. Ο τύπος πάει και βάζει 15-19 δίποντα με κανένα τρίποντο. Τίποτα. Δηλαδή, έχετε πει ότι του τα ρούμε ωραία. Τα είχε πει ο Νικόλας ο Μπαλάσκας ότι αυτό είναι το που λένε μου και το κρυφό μου το χαρτί. Ναι, με είχε πιάσει και μου είχε πει. Αυτός είναι. Θα το δείτε όταν έρθει η ώρα. Ναι. Και βγήκε και μίλησε εκεί που έπρεπε. Ισχύει. Νικόλα, να στο δώσω γιατί. Μια τριαντάρα εκεί πέρα και εκεί που καίει. Εντάξει, μπράβο. Και MVP, έτσι. Ναι, ισχύει. Μπράβο και στους μήνες από μένα. Εγώ είδα μια εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ στο Summer. Από το χειμώνα και μετά, αλλά στο Summer ειδικά. Γενικότερα έχουν μια σταθερότητα οι μήνες. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Ποτέ δεν περιμένεις ότι θα κατέβουν και θα φάνε ξύλο στα μάτς. Ξέρεις ότι θα πάνε και θα τα χτυπήσουν στα ίσια. Αλλά είπαμε η Press of το φύλαγε από πέρσι. Και τώρα μία σου και μία μου ναι. Είναι η φάση τώρα εδώ. Σε επέκλεισα εγώ πέρσι, με απέκλεισε εσύ φέτος. Και τα σχετικά και αυτά τα σχετικά. Αυτά τα προγνωστικά του διαμαντίνου, όλα τα λεφτά. Μπαίνει, βλέπει εκεί πέρα. Ευχαριστούμε, γκουρού. Και αφού είδαμε λίγο τι έγινε. Να πούμε ότι τα πιάσαμε όλα αυτά από. Εγώ τουλάχιστον, να πιάσαμε όλα αυτά από ένα.
Θέλει να ψάχνεις δουλειά σαν booker. Όχι, απλά εντάξει. Θέλει να δίνει σημαία και τώρα κάνεις βιογραφικό. Γιατί, γιατί μου λέγατε τώρα κάτι. Ήταν κάτι σχόλια στο Facebook. Ξετυλίξου λίγο. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πας ακούσει ένας άνθρωπος, σε βάλει στη δούλεψή του. Όχι, δεν θέλω. Μια χαρά είμαι εδώ. Αλλά σου λέω ότι κάποιοι λέγανε κάποια πράγματα. Πώς θα ήταν τα ζευγάρια. Για να ήταν 16. Ναι, 10. Ναι, 7 στα 8. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Δεν το λέω για να μου κάνει έτσι. Σου άξιζε, Βασίλη. Βέβαια, για να το. Γιατί τώρα πάω να το παίξω εγωιστής και τα λοιπά. Τα πιστόλια με έχουν ρίξει δύο φορές στον κουβά. Τη μία μέχρι τη μέση, τώρα με έχουν τρώσει μέχρι το κεφάλι στον κουβά. Πάμε. Θα τα δω και το βράδυ το μεταξύ. Να τα λέμε όλα. Ναι, ναι. Και αφού τα είπαμε όλα και τα. Πάμε λίγο στα ζευγαρία που δημιουργηθήκανε. ODB Titans. Brothers United Βελούδινα Σφυριά. Grand Manaria Collectors. Ναι. Έτσι. Και πιστόλια Press Off. Συμφωνεί σε όλα, παιδιά. Κάνει το κεφάλι του έτσι ότι ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραίο κι αυτό. Και είναι έτσι. Θες να πούμε λίγο δύο λόγια, δώσουμε λίγο προβλεψούλες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σφίγγει τώρα εδώ ο κλειός, βέβαια, αλλά θα δούμε. Ναι, δεν θα κοτέψουμε. Ποτέ. Έτσι. ODB Titans. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζουνε. Καθόλου. Αγωνιστικά. Καθόλου. Άλλο στυλ παιχνιδιού η All Dirty, άλλο στυλ παιχνιδιού η Titans. Ποιοτικές και οι δύο ομάδες. Ναι. Βέβαια, η Titans αυτή τη στιγμή είναι και ψηλοέργο coach, δηλαδή τους βοηθάει πάρα πολύ ο coach στον πάγκο. Έχουν ανεβάσει γενικά το επίπεδο του μπάσκετ. Πάντα είχαν, ρε παιδί μου, μια ποιότητα οι Titans. Δηλαδή, έχουν παιδιά, παίκτες, οι οποίοι έχουν παίξει. Ναι, ναι. Βλέπω λίγο ότι υπάρχει μια φρεσκάδα στους Titans που τη χρειαζόντουσαν και είχαμε καιρό να τη δούμε. Απ' την άλλη, ODB είναι λίγο πιο νέα παιδιά, τρέχουν λίγο περισσότερο, είναι λίγο πιο εύστοχοι στο shoot μέσης απόστασης, που είναι πολύ σημαντικό αυτό στον μπάσκετ που βλέπουμε σήμερα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο, γιατί θα πρέπει ο ένας να μπει στα παπούτσια του Λουνού. Ναι. Να ακυρώσει ένας το παιχνίδι του άλλου. Ναι. Αν μου κάνεις την ερώτηση ποια ομάδα παίζει καλύτερο μπάσκετ ή ποια ομάδα είναι πιο ποιατική, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά. Ευχαριστώ που με αφήνεις στα σκοτάδια. Ναι, σου λέω, αν ήταν αυτή η ερώτηση. Ναι. Επειδή τώρα λέμε ποιος θα περάσει. Για μένα, η ομάδα που είναι πιο μαζεμένη και πιο οργανωμένη αυτή τη στιγμή είναι οι Titans. Κοίτα, μιλάμε για δύο ομάδες, οι οποίες έχουμε δει ότι κατεβάζουν 10, 11 και 12 άτομα. Σταθερότητα, έτσι. Ναι. Για μένα, ο coach όμως των Titans είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη για το ματσάρισμα αυτό. Θεωρώ ότι θα είναι match επαφών. Ναι. Και υπάρχει λίγο, οι Titans σφίγγουν λίγο με τις επαφές, οι άλλοι τις δίνουν λίγο πιο εύκολα, αλλά τσινάνε και αυτοί άμα πάρουν επαφές εύκολα, δηλαδή το θέλουν το ξύλο. Ναι, ναι. Ενώ οι μεν θέλουν το ξύλο, οι άλλοι όχι τόσο. Οπότε, δεν ξέρω. Συμφωνούμε ότι είναι το πιο αμφίροπο. Από όλα. Ναι. Όχι. Ποιο θέλει. Θεωρώ okay. ότι πιο αμφίροπο ίσως είναι το Brothers Φυριά. Εντάξει, κοντά είναι. Για μένα είναι νούμερο ένα στη λίστα. Εντάξει, όλα ψηλό αμφίροπο είναι. Ναι, okay, ναι, 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 ναι. Είναι δύο μάτς τώρα μακριά από το Final Four. Ναι. Δηλαδή, είναι οι καλύτεροι, θα μπουν μέσα και θα καταπιούν σπαθιά. Ναι. Αλλά έχω προβληματιστεί με αυτό το ζευγάρι, Βασίλη. Την άλλη φορά κοροϊδεύες. Έχω προβληματιστεί με αυτό το ζευγάρι, αλήθεια. Ναι. Θα πάω λίγο με την αθλητικότητα. Οκ, okay, το ακούω. Και θα πάω λίγο με τους ODB. Νομίζω ότι λίγο ρισκάρω, γιατί είναι νευρική ομάδα. Αυτό θα πατήσω, σε αυτό θα πατήσω, ναι, εγώ. Είναι νευρική ομάδα, οπότε θεωρώ ότι ρισκάρω λίγο με αυτό, γιατί ενώ μπορεί να έχουν χτίσει κάτι καλό, να το διαλύσουν με κάποιους παίκτες, δεν θέλω να πω ναι, ονόματα. Ναι, ναι. Αλλά αν μείνουν στο πλάνο τους, θεωρώ ότι μπορούμε να τους δούμε Final Four.
Παρόλο που η Titans είναι το πουλέν μου. Ναι, έχω πει ότι τώρα, Titans ναι, είναι το πουλέν μου. Ναι, το έχω πει από την αρχή. Θα θέλω να τους δω να διεκδικούν μια κούπα. Αλλά θεωρώ ότι αν πρέπει να μιλήσω αντρίτως και αντικειμενικά, ότι ίσως οι ODB έχουν λίγο περισσότερες πιθανότητες αν μείνουν σε αυτά που προείπα και δεν δώσουν μια κλωτσιά μόνοι τους να τα γκρεμίσουν όλα. Η ODB είναι πιο νέα ομάδα. Ναι. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχουν διάθεση, γυαλίζει το μάτι τους κτλ. Αλλά νιώθω ότι επηρεάζονται πιο πολύ από τον κακό τους εαυτό. Ναι. Δηλαδή, αν το μάτι γυρίσει ή αν γίνει ένα σφύριγμα ανάποδο και τσακωθούμε λίγο κτλ., τρελαίνονται πολύ. Οι Titans και λόγω του coach, το έχω πει 500 φορές, το λέω 501, δεν θα χαλάσουν το μυαλό σου τόσο εύκολα. Okay. Έτσι. Ξαναλέω, είναι δύο πολύ πολύ ποιοτικές ομάδες. Καλά, δεν είναι και καλά η Λάμα ο coach. Τα έχει και αυτός τα νευράκια. Ναι, εννοείται. Και αυτός τα θάει μόνο του στα γόνι. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι μια έξαρση. Ναι, απλά για μένα, αν τα μάτς πάνε κοντά και επειδή και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολλή επαφή, που γενικά τσιτώνει λίγο τα νεύρα, θα δώσω ένα πολύ μικρό, δηλαδή ούτε 51-49 και λιγότερο άμα μπορούσα να δώσω το δίνα στους Titans. Οπα. Κοντραριζόμαστε. Να μην έχει λίγο ενδιαφέρον. Να μην έχει λίγο ενδιαφέρον. Σε 10 podcast μετά φτάσαμε να πούμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Brothers United, βελούδινα σφυριά. Άλλες δύο ομάδες οι οποίες η μία έχει πιο μεγάλο μεσόωρο ηλικίας, η άλλη είναι πιο μικρή. Δεν είναι πιτσιρίκια, αλλά μεταξύ τους υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, άμα η άλλη είναι γύρω στα 30-35 και η άλλη είναι γύρω στα 40-45, ναι, καλώς κακώς, υπάρχει μια διαφορά. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι τα βελούδινα σφυριά έχουν περισσότερες λύσεις στον πάγκο. Δηλαδή, είναι 10-11 άτομα, ενώ οι Brothers είναι 7-8 σταθεροί. Ναι. Σταθεροί όμως από την αρχή, έτσι. Δηλαδή ήταν κάποια άτομα συγκεκριμένα. Μεγάλο ατού των Brothers ο Παύλος και ο Μπιτζής. Τα σφυριά όμως από την άλλη έχουν αγαλιώτη, έχουν και αυτά κόσμο πολύ. Έχουν παίξει και αυτοί κιόλας και σε κατηγορίες και αυτά, δηλαδή γνωρίζουν. Δεν ξέρω. Αν είναι πλήρης, λόγω νεανικότητας και έκρηξης και τρεξίματος, θεωρώ ότι τα βελούδινα σφυριά μπορούν να περάσουν. Και θα επιμείνω στα βελούδινα σφυριά ότι θα πάνε στο Final Four, γιατί θέλω να είμαι λίγο και σταθερή σε απόψη, γιατί έχω πει ότι τα βελούδινα σφυριά είναι ομάδα τετράδας. Ναι. Δεν γίνεται ξαφνικά τώρα να γυρίσω και να πω θέλω ότι... πιάσω, ναι, 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 θα περάσουν οι Brothers. Μπορούν να τους βάλουν δύσκολα οι Brothers, εννοείται ότι μπορούν να τους βάλουν δύσκολα οι Brothers, δεν το συζητώ. Αλλά αν τα σφυριά παίξουν όπως παίξανε στα δεύτερα παιχνίδια με τους Dragons και τους Hot Zone, τα δεύτερα όχι τα πρώτα, τα πρώτα νιώθω λίγο τα σφυριά, τα πρώτα παιχνίδια μπαίνουν λίγο αναγνωριστικά. Ναι, ψιλοσκανάρουν τον τοπίο. Ναι, ότι ψιλοσκανάρουν τον αντίπαλο, κάπως έτσι. Θεωρώ ότι αν μπούνε αυτό όπως στα δεύτερα παιχνίδια, δεν θεωρώ ότι θα χαθεί η πρόκριση. Για μένα αυτό είναι το δεύτερο πιο αμφίροπο ζευγάρι. Ωραία. Πολύ ωραίες ομάδες, πολύ επιθετικές, παίζουν ωραίο μπάσκετ. Λίγο πιο έμπειρο μπάσκετ, old school Brothers. Τα βελούδινα έχουν, φαίνεται δηλαδή, και να μην έλεγε σε κανέναν ότι αυτοί ξέρεις έχουν παίξει, α, το πίστευα, να το καταλάβαινα από το παιχνίδι τους. Οι Brothers είναι πιο έμπειροι στην διοργάνωση. Ναι. Έχουν τρέξει πιο πολλά χιλιόμετρα. Τα βελούδινα είναι νέα ομάδα. Δεν το λέω για κακό. Απλά καταλαβαίνεις. Σαν μονάδες έχουν παίξει κάποια από τα βελούδινα. Ναι, ναι. Γενικά, εννοείται. Σαν σύνολο, ναι, είναι η πρώτη τους φορά. Συμφωνώ σε αυτό που παίζει με τις λύσεις. Αν και ξαναλέω ότι το supporting cast των Brothers δεν είναι κακό. Δεν το λέμε με κακή έννοια ότι βγαίνει μπροστά που του ζεις. Όχι, ρε παιδί μου, απλώς έχουν περισσότερες επιθετικές λύσεις στα σφυριά. Αυτό. Δηλαδή έχουν 2, 3, 4 άτομα. Που να σου βάλουν 15 πλάσ. Ναι, μπορούν να τραβήξουν. Αν από τους Brothers ο Κουτουζής βγει σε μια κακή βραδιά, μπορεί να του τραβήξει όλους μαζί του. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο πιο ρυψοκίνδυνο. Όπως έλεγα και για τους Γαλάτες, παράδειγμα, εχθές, που ο Λαδάς δεν ήταν σε καλό βράδυ. Παίξαν οι άλλοι όσο μπορούσαν να παίξουν, αλλά. Ναι, ναι. Αλλά.
Οπότε με αυτή την έννοια το λέω, ότι υπάρχουν διέξοδοι περισσότερες από τα βελούδινα σφυριά. Ναι. Λόγω αυτού του γεγονότος και μόνο, θα δώσω και εγώ βελούδινα σφυριά. Το αξίζουν κιόλας. Δηλαδή, αν δούμε συνολικά την πορεία τους, αξίζουν μια θέση στο Final Four. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, από τις πρώτες φορές που τους είδαμε, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν και ομάδα master, ας πούμε. Θα μπορούσαν να σταθούν και πιο πάνω, αν ξέραμε το επίπεδό τους. Ναι. Δηλαδή, είναι οργανωτικοί, παίζουν ολοκληρωτικό μπάσκετ, passing game, με φινδιασμούς, έχουν και shoot. Είναι ωραία ομάδα, είναι ωραία ομάδα. Ναι. Τώρα, οι Brothers θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολο το έργο τους για αυτά που προείπαμε όλα. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν περισσότερο το BG και το Guttuzi. 52-48. Λίγο δίνεις. 55-45 θα λέω εγώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω. Εντάξει. Κοντά είναι. Λέω εγώ τώρα τα δικά μου. Ναι, ναι. Okay. Εντάξει. Grand Manaria Collectors. Είναι δύο ομάδες που ταιριάζουν. Ναι, ναι. Θεωρώ. Ισχύει. Είναι κοντά στους μεσόρους όρους ηλικίας, είναι κοντά στο παιχνίδι που θέλει να παίζει ο καθένας. Δηλαδή, από τη μία έχουμε Κυριάκο, από την άλλη έχουμε Καμπόλη. Έχουμε τον Τζίκο που σουτάρει από τη μία. Έχουμε τους Αναστόπουλους από την άλλη. Ναι. Θα σου πω το λόγο που είμαι σύμια. Λίγο σφιγμένος. Ναι, σε βλέπω λίγο ότι δεν συμφωνείς. Τώρα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, η απουσία του Ισίδωρη του Τσίγκου θα φανεί πολύ. Ναι, οκ. Okay. Γιατί όταν τα Μανάρια διασταυρώνονται απέναντι στους Collectors που έχουν φοβερή front line, ίσως να έρχονται μπροστά από ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι η απουσία ενός καθαρού πενταριού που θα παίξει με πλάτη, ναι, θα πάει τα blockout. Ναι, γιατί δεν περιμένουν και τους πόντους που θα μαζέψουν τα Μανάρια για να τους μαζέψουν από τα σούτα απ' έξω. Ναι. Κατά κύριο λόγο. Ναι. Δηλαδή είναι ομάδα ρακέτας. Ενώ οι Collectors μπορούν να βάλουν και τα μακρινά αν κάποιος κλείσει. Και τα Μανάρια έχουν καλό στάγιο την περιφέρεια. Ναι, θεωρώ ότι, περτερούν λίγο οι Collectors αυτό. Έχουν καλά σύνολα και οι δύο. Συμφωνώ. Δηλαδή έχουν κατέρνουν άτομα τα οποία ψιλοξεχωρίζουν, αλλά δεν είναι ότι περιμένουν και το 100% από αυτούς και ότι αν αυτός δεν τραβήξει, τελειώσαμε, βυθιστήκαμε. Είναι ένα ωραίο ματσάρισμα. Είναι ένα ωραίο ματσάρισμα. Είναι κρίμα τώρα που μία από τις δύο ομάδες θα βρεθεί εκτός Final Four, εγώ θεωρώ. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα πω ενάντια στα Μανάρια. Ναι. Και νομίζω ότι θα πάω με τους Collectors. Θεωρώ δηλαδή ότι... Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, τα δεδομένα τα μπασκετικά νομίζω αυτό δείχνουν. Ναι, ναι, ισχύει. Μπασκετικά, καθαρά μπασκετικά μιλώντας. Ναι. Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι μπορούν τα Μανάρια να κρατήσουν πάλι το ίδιο χαμηλό επιθετικό τέμπο και τους Collectors. Λόγω των δεύτερων ευκαιριών. Ναι. Αν είχα λίγο στο νου μου ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ, πάλι εκεί στους 50-55 πόντους, θα πήγαινα λίγο προς τα εκεί. Θεωρώ όμως ότι θα είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Λόγω για αυτό που είπες, ότι δεν θες κοιτάει τις επιθέσεις που θα κερδίζουν. Πού θα σχεδιάσω τώρα. Ναι, ότι θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ. Βέβαια. Είδα το story που ανεβάσανε τα Μανάρια και τα αφιερώσαν στον Τζίγκο την πρόκληση. Οπότε έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι παίζουμε και για τον Ισίδωρο. Και το λέω αυτό επειδή είναι παρέα. Είναι ένα κλίμα ψιλοοικογενειακό και παίζουμε τώρα για τον φίλο μας που είναι τραυματίας. Και θα το περάσουμε για αυτόν και θα πάμε μετά να πούμε μπύρες, θα τις αφιερώσουμε στον Ισίδωρο κτλ. Πας να κάνεις μανιφέστο επίτηδες τώρα εσύ, να δώσεις κίνητο στα Μανάρια. Αυτό βλέπω. Καταρχάς αυτούς και τους επόμενους θα τους δω το βράδυ. Ούτως ή άλλως. Βασίλη μου. Εντάξει, εγώ μπασκετικά πιστεύω ότι οι Collectors τώρα, σήμερα πόσο έχουμε, 17 Ιουλίου, είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πιο πλήρης, δεν έχουν την ίδια απουσία που έχουν τα Μανάρια και μπασκετικά είναι ανώτερη ομάδα, το λέω. Αν το πάμε καθαρά μπασκετικά, οι Collectors στα δικά μου τα μάτια δεν θα είναι έκπληξη να περάσουν.
Τα μανάγια τώρα βγάλουν πολύ πάθος και παίξουν για τον Ισίδωρο και και κλείσουν πολύ την άμυνα. Το κλειδί για τα μανάρια για να πάρουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ανέβουν όσο μπορούν να ανέβουν οι κολέκτορες επιθετικά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι άμυνα. Δηλαδή, δεν ξέρω, βαράτε τους. Πρέπει να σφίξουν πολύ. Να πηγαίνουν στις βολές, να σοκαλάσουν το ρυθμό, το μυαλό, δεν ξέρω. Τώρα, τι συμβουλές δίνω και εγώ τώρα από εδώ. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η άμυνα μόνο, αν θα μπορέσει Συμφωνώ. Να σώσει τα μανάρια. Συμφωνώ. Κατά τα άλλα, λέω στο τέλος θέλω να δώσω κολέκτορ. Κι εγώ. Και ολοκληρώνουμε με πιστόλια Πρέσοφ. Έχουν θεοποιήσει, να ξέρεις, τα πιστόλια την Πρέσοφ. Ναι. Σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχαμε, ότι αυτή είναι πολύ καλή και με ένα ψηλό ακόμα καλό είναι για μάστερ και elite και έχω ακούσει και τέτοια, δεν θα πω πού, δεν θα πω πού. Ναι. Αλλά είναι καλή παιδιά η Πρέσοφ, είναι αλήθεια αυτό. Είναι καλά όμως και τα πιστόλια. Συμφωνώ. Και παρότι δεν τους πίστεψα σε κανένα από τα podcast και έλεγα ότι θα αποκλειστούν και από τον ένα και από τον άλλον, είναι όντως καλή. Έτσι. Δεν είχα θέμα με τα παιδιά, απλά μπασκετικά πάντα μιλάμε. Πάλι απουσίασαν θα είναι το πρόβλημα στα πιστόλια. Γιατί είπαμε όσο περνάει καιρό αυτή είναι λίγο πιο χαϊχού. Δηλαδή και την Κυριακή, ας πούμε, που ήρθαν να παίξουν, ήρθε ο άλλος με τα λάτια. Ναι, καλά ψοκοκκινισμένος από τις μπύρες και από την του, ναι, θάλασσα ναι. Και ήρθε να παίξει. Δηλαδή εικόνα είναι αυτή. Από την άλλη, η Πρέσοφ. Έξαλλη. Από την άλλη, η Πρέσοφ είναι στο ρελαντί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από χειμώνα φιναλίστ, τώρα πάει για Final Four, δεύτερο. Γυρίζει γύρω-γύρω από το μέλι ο ναι, Νίκος ναι. Ο Μπαλάσκας. Κάποια στιγμή θα το βάλει το χέρι μέσα ναι, και θα το φάει. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, αν και έφαγα μπούλινγκ από τα πιστόλια. Την προηγούμενη αγωνιστική που είπα ότι δεν πίστευα ότι θα περάσουν, αλλά το είχα τεκμηριώσει γιατί. Νομίζω θα ρισκάρω να φάω ξανά. Ναι. Bullying. Θεωρώ ότι η Πρέσοφ είναι λίγο πιο πλήρης ομάδα. Είναι λίγο πιο υγιής ομάδα σε σχέση με τα πιστολιά, γιατί τα πιστολιά έχουν και πολλούς τραυματισμούς πλέον. Α, από αυτή την άποψη, ναι, τις καθαρνέ, ναι, ναι, ναι. Τώρα παίζουν και παιδιά τα οποία έχουν διαστρέμματα, έχουν γόνατα, παλεύουν, κάνουν, ράνουν. Παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, και όσο περνάνε τα παιχνίδια και είσαι με λίγο καλύτερες ομάδες και σφίγγει ο κλειός, αυτά ίσως φανούν. Η Πέρασο Ψούπα είναι πιο υγιής, φαίνεται ότι είναι σε καλά φαγή. Είναι ο Βασιλείου, είναι ο Κοροπούλης, είναι ο Νομικός, είναι ο Νίνος. Υπάρχει δηλαδή μια τετράδα πεντάδα η οποία μπορεί να τραβήξει. Ναι. Όπως είδαμε. Κλειδί μεγάλο είναι ο Λιόλιος για τα πιστόλια, αν θα τα βάλει, αν θα τα σπάσει. Ισχύει. Πολύ μεγάλο κλειδί. Όπως κλειδί και για τους άλλους είναι και ο Νομικός. Με βαριά καρδιά. Ναι. Έχει την ακούτε πως κάνει. Ξεμισάει εδώ και 3 λεπτά. Αγωνιστικά και μόνο θα πω την Πρέσοφ. Την αγαπώ την Πρέσοφ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Συμπαθώ πάρα πολύ την Πρέσοφ και τον Νίκο τον Παλάσκα και έχω πει ότι αν φτάσει τελικό θα το περιγράψω το παιχνίδι του. Τι σου έχουν κάνει τα πιστόλια. Όχι, όχι. Απλά σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι λίγο πιο έτοιμη η Πρέσοφ για Final Four. Okay, δεν ξέρω. Τα πιστόλια είμαστε λίγο στο κάθε γύρο. Θα είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε εδώ. Θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Θέλουμε να πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε να πάμε παρακάτω. Δεν πάω να παίξω και Τζόκερ τώρα, εντάξει. Ναι. Γι' αυτό θα πω Πρέσοφ. Κοίτα, θα σου πω ότι αυτό ο νόμος που με μπερδεύουν πολύ τα πιστόλια. Δηλαδή, ενώ λέμε ότι μετράει η πληρότητα, ότι περνάει ο πιο πλήρης, ο πιο μαζεμένος, ο πιο έτοιμος, αυτοί έρχονται κάθε φορά από παραλίες, μπουζούκια, μπύρες, σούξου μουξου, 6-7 άτομα, δηλαδή κόντρα σε κάθε λογική, αλλά οι τύποι αποδίδουν και περνάνε με όλη τη χαλαρότητα βάσει τη εμπειρία του. Έτσι, μην λέμε τώρα βλακίες. Θα πω κι εγώ Πρέσοφ. Γιατί έχει έτσι, αποδείξει. Μαζί θα πηδήξω το μπαλκόνι. Περίμενε, περίμενε να σου πω κάτι όμως. Επειδή έχω παίξει τα πιστόλια εγώ underdog σε όλα, αν περάσω και την Πρέσοφ θα το πω μέχρι τέλους. Δηλαδή θα πάνε τελικό, θα πω, θα το σκόσουν οι άλλοι. Θα είσαι το γούρι τους δηλαδή. Ναι, ναι, μπορεί να το κάνουν και γι' αυτό. Μάλιστα. Αν περάσουν και από εδώ, να ξέρετε, το επόμενο podcast δεν ξέρω πότε θα κάνουμε. Θα πω μετά δεν πάλι του. Θα μεταχεί συνέντευξη τύπου. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα πω πάλι του. Λέω από τώρα πάλι του αντιπάλου και στο τελικό πάλι του αντιπάλου.
Μέχρι τέλους. Δηλαδή, άμα το σηκώσουν, να είμαι εγώ έτσι, το αντιγούρι. Αφού είπε. Μέχρι τέλους, είπε, παιδιά, θα τρελαθώ. Ο αρχηγός της ομάδας είναι βαμμένος, Βάζελος. Τώρα με αυτά που λες, θα τους φέρει όλους, θα μαζευτούν 15 άτομα. Ή να με μαχαιρώσουνε. 15 άτομα είναι αυτό τελικό. Ναι. Τι να πω πια, ρε Βασίλη. Ή θα με μαχαιρώσουνε ή θα μου πούνε ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Θες να δώσουμε Final Four και τελικό ή όχι? Κατευθείαν τελικό, όχι, όχι. Το Final Four νομίζω το δώσαμε, ωραία, είπαμε. Ωραία, εγώ ωραία. Είπα ODB Βελούδινα, Collectors και Pressoff. Εσύ είπες Titans, Βελούδινα, Collectors και Pressoff. Ναι. Πω, τι, εντάξει, έγινε, το τελικό δεν γίνεται. Θέλω να δούμε λίγο τις διασταυρώσεις και σωστό, τώρα δεν γίνεται έτσι. Έτσι, γιατί είναι 8 ομάδες οι οποίες μπορούν όλες. Δηλαδή, το Final Four μετά είναι νοκάουτ παιχνίδι. Ναι, ναι. Και όπως μας έχει δείξει η ζωή φέτος τα νοκάουτ παιχνίδια, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Mm. Τώρα εδώ το δύσκολο είναι αυτό. Μετά είναι λίγο πιο. Ήρθαμε εδώ και ό,τι γίνει. Είναι λίγο πιο έτσι η κατάσταση. Ολοκληρώσαμε. Έχει πολύ φάση πάντως που θα δω αυτούς σε 2 ώρες από τώρα. Μην τους κάνεις spoiler όμως. Όχι, όχι. Καλά, θα το ακούσουν λογικά κάποιοι. Δεν μπορεί. Λίγο... όχι, λέω, άμα δεν έχω προλάβει όλοι. Ναι, ναι. Γιατί είχαμε και λίγο. Τώρα μαζευτήκαμε την ψηλό τελευταία στιγμή. Ναι. Γιατί είπαμε, είχα τα προβλήματά μου όλη μέρα. Ναι, μην καρφωνόμαστε τώρα μόνοι μας. Έλα, πάμε. Αυτά. Λοιπόν. Πέρα από αυτά που έχουμε πει εμείς, είτε είναι βλακίες, είτε όχι, είτε περάστε, είτε δεν περάστε, είτε μας ρίξετε στον κουβά, είτε πληρωθούμε, να περάσει ο καλύτερος, να δούμε ματσάρες, αυτό είναι το μέλημά μας, πάντα, 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 να χαίρονται τα μάτια μας, να σας βλέπουμε 40 λεπτά και βάλε, αν χρειαστεί, πολύ, πολύ, πολύ μπάσκετ, και στην τετράδα θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά, πολλά. Θα πεις κάτι, θα πεις ένα γεια. Γεια σας, γεια σε όλους. Γεμιστά με φέτα, χωρίς κιμά. Γεια.